Η σημερινή αντίδραση του Υφυπουργού Ψυχικής Υγείας του κ. Βαρτζόπουλου δυστυχώς ξεπέρασε κάθε όριο θράσους και θα έλεγα αναλγησίας, όταν στην δικαιολογημένη απέτηση του Σωματείου Εργαζομένου να συναντηθεί μαζί του για να κουβεντιάσει τα προβλήματα γενικότερα του νοσοκομείου, αλλά ιδιαίτερα τα προβλήματα που δημιουργούνται εν ώψη της εφαρμογής του νόμου της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, αυτός απάντησε με, εγώ θα έλεγα, ειρωνικούς γέλωτες και στη συνέχεια έβαλε τις δυνάμεις καταστολής, μετά προφανώς από δικές του εντολές, να σταματήσουν τους εργαζόμενους να μην έρθουν σε επαφή μαζί του. Καταγγέλνουμε αυτή τη στάση, είναι επωνύδιστη, δεν θέλουμε να υπάρχουν εντάσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά δυστυχώς αυτές οι αντιδράσεις μας οδηγούν και εμάς στην αντίστοιχη αντίδραση και στην αντίστοιχη ένταση. Εμείς δηλώνουμε και λέμε σε όλους τους τόνους ότι θέλουμε το λαό μας σύμμαχο, σαν υγειονομικοί που μαγόμαστε για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην υγεία και όχι στην υποβάθμισή της για όλους. Και θέλουμε το λαό μας λοιπόν σύμμαχο, ώστε να καταφέρουμε όχι μόνο να μην περάσει ο νόμος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, ο οποίος μόνο κακά προμηνύει πλήρης ιδιωτικοποίηση της ψυχικής υγείας, κατάργηση επιτυχημένων προγραμμάτων όπως είναι το ΚΕΘΕΑ και άλλα και πολύ μεγάλη υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά διεκδικούμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες υγείας, ανάλογες αυτές που μπορούμε να παρέχουμε και αυτή τη στιγμή οι πολιτικές επιλογές του Υπουργείου δεν μας επιτρέπουν. Σήμερα πραγματοποίησαμε μια κινητοποίηση ενάντια, ή μάλλον με αφορμή την επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας του Αρμόδιου για τα θέματα ψυχικής υγείας. Όχι μόνο δεν δέχτηκε να μας συναντήσει, παρά μόνο μια ελάχιστη αντιπροσωπεία την οποία εμείς αρνηθήκαμε, αλλά αντιμετωπίσαμε και την καταστολή εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας. Εμείς θέλαμε να καταδικάσουμε με αυτή την κινητοποίηση την πολιτική της κυβέρνησης κυρίως στην ψυχική υγεία, που υποβαθμίζει τις δομές ψυχικής υγείας και τις εμπορευματοποιεί και είναι υπεύθυνη για την κατάσταση που επικρατεί και για την παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή και για την ψυχιατρική κλινική ενηλίκων που έχει γεμίσει η Ράτζα. Θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε πριν από 2 μήνες και το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση των δομών ψυχικής υγείας, αφού προβλέπει συμφώνευση των δημόσιων με τις ιδιωτικές δομές ψυχικής υγείας, δίνοντας περισσότερο χώρο σε ιδιώτες και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εμείς ζητάμε να ενισχυθεί και η ψυχιατρική κλινική του Παγνή και η παιδοψυχιατρική με μόνιμο προσωπικό, να μην προχωρήσει η εφαρμογή του νόμου για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, να μην συγχωνευτούν δομές ψυχικής υγείας και να ενισχυθούν όλες οι δημόσιες δομές ψυχικής υγείας και όλες γενικά οι κλινικές του νοσοκομείου μας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Μέσα στο κατακαλό καιρό το Υπουργείο πέρασε ένα νομοσχέδιο το οποίο διαλύει την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση στη χώρα, κλείνει το ΚΕΘΕΑ και άλλα προγράμματα απεξάρτησης και μας διαβεβαίωνε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει, ότι ο κόσμος δεν θα χάσει το δικαίωμά του στη δωρεάν και τη δημόσια απεξάρτηση. 2 μήνες μετά, σήμερα που μιλάμε, ετοιμαζόμαστε οι μισοί εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ να απολυθούμε. Το μισό ΚΕΘΕΑ θα μείνει στην ανεργία και ο κόσμος θα μείνει στον αέρα, οι εξυπηρετούμενοι μας, οι οικογένειές τους. Και ως απάντηση, ο Υπουργός δεν δέχεται καν να μας δει να ακούσει τα αιτήματά μας. Είμαστε εργαζόμενοι με μπλοκάκια, με συμβάσεις, με ομοιρία και εξυπηρετούμε τα παιδιά του κόσμου που έχουν την ανάγκη μας και αυτή τη στιγμή θα βρεθούν όλοι στον αέρα. Αυτό το νομοσχέδιο φαινόταν από την αρχή ότι είναι καταδικαστέο και ότι θα διαλύσει τα πάντα και τώρα επιβεβαιωνόμαστε που σε 2 κιόλας μήνες δεν δίνει απάντηση τι θα γίνει με τις δουλειές μας. Θέλουμε να καταγγείλουμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ταυτόχρονα τον διοικητή του νοσοκομείου που με ένα απαράδεκτο τρόπο εμπόδισε τους μαχόμενους υγειονομικούς να έχουν συνάντηση με τον αναπληρωτή Υφυπουργό Υγείας. Θέλουμε να πούμε ότι αυτή η πολιτική που επιδιώκεται να περάσει με τον αυταρχισμό, τη βία και τη τρομοκρατία θα βρει απέναντι ασθενείς και υγειονομικούς. Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν φοβόμαστε. Την απάντηση σήμερα την πήραμε από το Ηράκλειο. Στέλνουμε μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους τους μαχόμενους υγειονομικούς σε όλη την Ελλάδα να μην σκύβουν το κεφάλι, γιατί το δίκαιο κρίνεται στους δρόμους και μόνο έτσι θα το καταφέρουμε. Όλοι μαζί, γιατί αυτή η πολιτική θα πρέπει να ανατραπεί από εμάς και τους συνοδούς και τους ασθενείς.